Εγώ δεν την υποτιμώ καθόλου. Θεωρώ ότι ήταν σημαντικό συνέδριο. Όχι ήρθε και έφυγε, αλλά ήρθε για να μείνει και να δούμε πώς θα μείνει. Πώς φάνηκε μέσα από το κείμενο, το πολιτικό ντοκουμέντο, που επίσης δεν το υποτιμώ. Θεωρώ ότι έχει τη σημασία του, παρότι καταλαβαίνω αυτό που είπε ο Στόπουλος, ότι πολλές φορές έχουμε πολύ καλά κείμενα, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο το κείμενο. Αλήθεια είναι αυτό. Όμως έχει τη σημασία του. Το πώς απάντησε το συνέδριο, τα μέλη του κόμματος, οι 3.000 άνθρωποι, 2.800 κάτι, σε βασικά ερωτήματα, τα οποία τέθηκαν, έγινε ζωηρή συζήτηση και δόθηκαν κάποιες απαντήσεις. Και φάνηκε, συντρόφισε και σύντροφοι, και από το χειροκρότημα, αυτό που λέμε, σε ένα, η Μαρία τα ξέρει καλύτερα, στο τέλος της παράστασης, τι χειροκρότημα πέφτει. Φάνηκε λοιπόν και από το χειροκρότημα. Και τελειώσαμε, φύγαμε, θα έλεγε κανείς ικανοποιημένοι από μια δύσκολη διαδικασία που την περιμέναμε πολύ καιρό, είχε δίκιο η Μαρία, πολύ καιρό την περιμέναμε. Φύγαμε ικανοποιημένοι και ικανοποιημένες, σε γενικές γραμμές. Οπότε κάτι έγινε. Το κόμμα μένει όρθιο, παραμένει αριστερό, ριζοσπαστικό, δεν ήταν αυτονόητο, Χριστόπουλε, δεν ήταν αυτονόητο, κατά τη γνώμη μου. Υπήρχαν πολλές φωνές και εντός του κόμματος που ζήταγαν να επισημοποιήσουμε τη στροφή. Αυτό που έχουμε ακούσει πολλές φορές, η βία, η ορίμανση, ότι πολύ ορίμανση κοντεύουμε να σαφίσουμε. Αυτή η βία, η ορίμανση, είναι ιδεολόγημα τώρα και μας κοιτάνε και λένε ναι να προχωρήσει. Η βία, η ορίμανση του κόμματος. Και υπήρχαν απόψεις που το έλεγαν. Πολύ συγκεκριμένα. Γι' αυτό και περάσαμε μέχρι να φτάσουμε στο πολυτελικό ντοκουμέντο, περάσαμε από δοκιμασίες. Δοκιμασίες που έλεγε, παραδείγματος χάρη, φεύγανε αναφορές που ήταν στο συνεδριακό, προ-συνεδριακό μας κείμενο, που αφορούσαν, παραδείγματος χάρη, τη μη ιδιοκτησία του μνημονίου, ως διαμαγείας είχε εξαφανιστεί στο τελικό, προ-τελευταίο ντοκουμέντο. Και έπρεπε να γίνει αρκετή συζήτηση στο εσωτερικό της ομάδας πολιτικής απόφασης για να ξαναδεί ότι δεν είναι ιδιοκτησία μας το μνημόνιο, αλλά είναι επιβολή προϊόν αδίστακτου εκβιασμού, όπως είχε πει άλλωστε και ο σύντροφος ο Αλέξης όταν ήρθε με τη συμφωνία αυτή. Όλοι το θυμόμαστε. Αλλά σταδιακά ξεφεύγει από την ορολογία μας, από τη ρητορική μας, και να γίνεται σαν να είναι δικό μας το μνημόνιο, σαν να ήταν δικής μας έμπνευσης. Και άλλα, θα σας έλεγα και για τις συμμαχίες. Πώς ξαφνικά στο πολιτικό ντοκουμέντο που ευτυχώς δεν ήταν αυτό που ψηφίστηκε, υπήρχε αναφορά για τη συμμαχία, την ανάγκη, με ποιους θα συμμαχίσει πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ, θα συμμαχίσει με τις παλιές και νέες δυνάμεις του κέντρου, της σοσιαλδημοκρατίας, της οικολογίας. Τελεία. Δεν υπήρχε αριστερά. Δεν υπήρχαν τα κοινωνικά κινήματα, υπήρχαν οι παλιές και νέες δυνάμεις του κέντρου της σοσιαλδημοκρατίας. Ποιες είναι αυτές οι παλιές και νέες δυνάμεις του κέντρου της σοσιαλδημοκρατίας? Προφανώς το ΠΑΣΟΚ, το ποτάμι, λέω τα παλιά, η Ένωση Κεντρών. Αυτά. Αυτές ήταν οι πολιτικές συμμαχίες. Ευτυχώς δόθηκε μια μικρή μάχη και δεν φτάσαμε σε ένα τέτοιο ντοκουμέντο. Θα μπορούσε. Τυχαίο ότι θα μπορούσε να έχει περάσει ή να είχε μπει στη δοκιμασία στο τελικό συνέδριο ένα τέτοιο κείμενο. Δεν έχει σημασία. Φάνηκε λοιπόν και από το χειροκρότημα. Φάνηκε από τις τοποθετήσεις. Ποιες τοποθετήσεις, ντόπισε και σύντομα, και ποιο χειροκρότημα και ποιο τελικό αποτέλεσμα, τα πω λίγο εντάχει. Το συνέδριο εκείνες τις μέρες γινόταν μια πολύ μεγάλη μάχη, δημόσια, ιδεολογική, αξιακή ή όχι, για το θέμα της θρησκείας. Και όχι για. Όχι επανάσταση, προσέξτε, όχι επανάσταση. Όχι ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, όπως λέει το πρόγραμμά μας, γιατί προφανώς όλοι μας υπολογίζουμε τους συγκεντρισμούς δύναμης, τις συμμαχίες και τα τιάφτα. Αλλά για ένα μάθημα ίσονος σημασίας, όχι, σημαντικό, αλλά όχι επαναστατικό. Παρ' όλα αυτά γινόταν μια πολύ μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα στην αριστερά και στις δυνάμεις του σκόπου, να το ονομάσω έτσι. Είτε αυτό ήταν η εκκλησία, είτε οι δυνάμεις οι πολιτικές. Και το συνέδριο πήρε απόφαση.
και είπε ως σύντροφος ο Νίκος ο Φίλης, όχι γιατί τον αγαπάμε, που τον αγαπάμε όσοι τον ξέρουμε από μικρά παιδιά, αλλά ο σύντροφος ο Νίκος ο Φίλης δεύτερος, με 4 ψήφους διαφορά από τον πρώτο που ήταν ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος, τυχαίο.